Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Ντούλα από το τμήμα φυτοπαθολογίας του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. Καλησπέρα σας, κυρία Ντούλα. Καλησπέρα σας. Λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής για το έργο Balkan Road για τα αγροκτήματα με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, αποβλήτων, υπολείμματα και νερού και πώς μπορούν οι αγρότες να έχουν ένα εργαλείο στα χέρια τους για να παράγουν ποιοτικότερα και πιο ασφαλή, περισσότερο πιο ασφαλή προϊόντα. Και θα θέλαμε, κυρία Ντούλα, ως υπεύθυνη του προγράμματος αυτού, να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες. Ναι. Το έργο αυτό είναι ένα πρωτοποριακό έργο για τα ελληνικά δεδομένα και για τα βαλκανικά δεδομένα, γιατί είναι ένα βαλκανικό έργο. Συμμετέχουν 5 χώρες από τα Βαλκάνια και η Κύπρος. Από την Ελλάδα είναι το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο που συντονίζει, αλλά συνεργάζεται και με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, με τον κύριο Σαρή στο Ρέθυμνο και την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η εταίρη στην Ελλάδα. Ο σκοπός του έργου είναι να αναπτυχθούν οδηγίες, κατευθυντήριες οδηγίες, έτσι ώστε οι αγροτικές επιχειρήσεις να μπορούν να παράγουν προϊόντα πλέον μέσα από πρακτικές που θα έχουν το ελάχιστο δυνατό, την ελάχιστη δυνατή παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα, αποβλήτων και νερού. Αυτό δίνει στα προϊόντα μία όθηση στην ουσία στην αγορά, γιατί πλέον οι ευρωπαϊκές αγορές και οι διεθνείς υπάρχει μία στροφή στο ότι οι καταναλωτές ζητούν θηλυκότερα προς το περιβάλλον προϊόντα, άρα δίνει μια προστιθέμενη αξία πέραν του περιβαλλοντικού ωφέλους που έχει βέβαια το γεγονός ότι θα ακολουθούμε τέτοιες πρακτικές, δίνει και μια προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τα οποία μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση στην ευρωπαϊκή και στη διεθνή αγορά με καλύτερες προοπτικές. Για να καταλάβουμε όμως και καταλαβαίνουμε τη σημασία που λέτε το να μπορούν να παραχθούν προϊόντα με αυτές τις προδιαγραφές που θα θέσει και το πρόγραμμα. Σήμερα η εικόνα και τα στοιχεία που έχετε όσον αφορά στις καλλιέργειες, ποια είναι όσον αφορά στα υπολείμματα, στο αποτύπωμα, αυτό που θέλετε να εξαλειφθεί? Νομίζω ότι σήμερα η εικόνα που έχουμε όλοι τα τελευταία χρόνια που δουλεύουμε στο χώρο είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα πρέπει να βελτιωθούν, ξεκινώντας από την καλλιέργεια και φτάνοντας μέχρι και την τυποποίηση των προϊόντων, από το πώς καλλιεργούμε το έδαφος, τι πρακτικές χρησιμοποιούμε, τις λιπάνσεις, τις αρδεύσεις. Εκεί ας πούμε μπορούμε να δούμε το αποτύπωμα νερού στις αρδεύσεις, πόσο ακριβώς νερό χρειάζεται, πότε το χρειάζεται. Και περνώντας και στην καλλιέργεια του εδάφους, τι μηχανήματα χρησιμοποιούμε, τι ενέργεια καταναλώνουμε για όλα αυτά. Χρειάζεται να είναι αναμένο τόση ώρα το τρακτέρ μας, ας πούμε. Αυτά όλα στην καλλιέργεια θα καταγραφούν, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο να προτείνουμε τις βέλτιστες πρακτικές αυτές που δεν θα μειώσουν την παραγωγή μας και το οικονομικό μας όφελος, αλλά θα είναι το ίδιο ή θα το αυξήσουν, δίνοντας όμως και στα προϊόντα μας ένα χαρακτήρα που να είναι περιβαλλοντικά θηλυκός, χωρίς να έχουμε μειώσεις. Φεύγοντας από την παραγωγή, από την καλλιέργεια, υπάρχει και το επόμενο στάδιο που είναι η επεξεργασία των προϊόντων και η τυποποίηση. Και εκεί υπάρχουν πρακτικές, πόσο νερό χρησιμοποιούμε, ας πούμε, όταν παράγουμε το λάδι. Χρειάζεται τόσο νερό? Η συντυποποίηση, όλες οι διεργασίες που χρησιμοποιούμε είναι οι απαραίτητες, είναι οι σωστές? Πού μπορούμε να μειώσουμε την ενέργεια, πού μπορούμε να μειώσουμε τη σπατάλη? Αυτά λοιπόν ακριβώς είναι που θα περιοριστούν, θα καταγραφούν και θα δοθεί στο τέλος ένα εργαλείο στους παραγωγούς που θα μπορούν να το υπολογίσουν αυτό το αποτύπωμά τους, το περιβαλλοντικό, και θα μπορεί να αναγράφεται στην ετικέτα του τελικού προϊόντος, ας πούμε στο κρασί, ότι έχω τόσο αποτύπωμα άνθρακα, τόσο νερό, τόσο απόβλητο. Αυτή είναι η βασική αρχή. Ναι. Έτσι όπως τα λέτε, επειδή είναι πραγματικά πολύ σημαντικό τώρα αυτό που λέτε και οι οδηγίες, γιατί υπάρχουν και αγρότες, ίσως οι παλαιότεροι, δεν ξέρω αν είναι νεότεροι, επειδή σίγουρα έχουν δει και νέα στοιχεία, μπορεί να έχουν εκπαιδευτεί κιόλας ή να ψάχνουν κάποια πράγματα, να είναι ενδεχομένως πιο ενημερωμένοι και πιο επιρρεπείς σε καλύτερες μεθοδολογίες παραγωγής των προϊόντων τους, αλλά ότι διαπιστώνετε κι εσείς ότι υπάρχει δρόμος ακόμα, αυτό είναι σημαντικό.
Και έχει να κάνει με την περιοχή, με τα Βαλκάνια σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, κυρία Ντούλα, ότι εμείς υστερούμε όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι. Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να πάρουμε τη στροφή. Τα προϊόντα μας μπορεί να κατά τόπους να καταναλώνονται και να είμαστε κάπως ευχαριστημένοι ή όχι. Στην πραγματικότητα όμως πρέπει να αλλάξουμε, να πάρουμε στροφή. Οι παραγωγοί στην Ευρώπη χρησιμοποιούν πλέον άλλες μεθόδους. Τα προϊόντα τους έχουν αποτυπώματα, ξέρουν ακριβώς τι κάνουν, είναι καταγραμμένες οι διαδικασίες τους. Νομίζω ότι εμείς στα Βαλκάνια, και γι' αυτό και χρηματοδοτούνται κάποιες τέτοιες πρωτοβουλίες στις βαλκανικές χώρες, έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά θα πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία ελέγχου της παραγωγής και των προϊόντων των τελικών, ώστε αυτά να βγουν στην αγορά ιχνηλάσιμα, να ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει για να φτάσει το προϊόν στον καταναλωτή και ο καταναλωτής να ξέρει ότι αυτό το προϊόν έχει παραχθεί με συγκεκριμένες μεθόδους έχει συγκεκριμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Πλέον είναι το πρέπει αυτό στις ευρωπαϊκές αγορές. Είναι αυτό που εμείς ίσως δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι κιόλας, δηλαδή οι αγρότες μας, ότι κάποια πράγματα έχουν αλλάξει. Αλλάξει. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμοι να δεχτούν αυτά που θα τους πείτε. Δηλαδή όσον αφορά στην νοοτροπία, ξέρετε, θα πρέπει να ανατρέψουν πολλά πράγματα, φαντάζομαι. Όχι, είναι ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να δούμε τα πράγματα. Παράδειγμα, μπορούμε να σκεφτούμε καλύτερα στο ότι γιατί να κάψω τα υπολείμματα, ας πούμε, όταν κλαδεύω τις ελιές μου. Μπορώ να μην τα κάψω, μπορώ να τα κάνω κάτι άλλο. Ίσως να χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο στα ωφέλη σου. Είναι περισσότερα, γιατί το προϊόν σου θα το πουλήσεις στο τέλος με μεγαλύτερη τιμή, θα έχεις μεγαλύτερο όφελος. Δεν είναι τόσο δύσκολες οι πρακτικές, απλά πρέπει να τις οργανώσουν πια και να ξέρουμε όταν κάνουμε κάτι ποιο είναι το αποτέλεσμά του, το κακό ή το καλό. Αλλά αυτό θέλει διάθεση και πρόθεση από τους παραγωγούς στο να το ακούσουν, και υπάρχει αυτή η πρόθεση, σας πληροφορώ. Βέβαια οι πιο νέοι είναι πιο δεκτικοί στην πληροφορία και στη γνώση, και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Αλλά έχουν και επαφή και με την τεχνολογία και μπορούμε να τους προσεγγίσουμε και με αυτό. Δηλαδή εμείς δουλεύουμε πολύ με ψηφιακές πλατφόρμες, ειδικά με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, και οι παραγωγοί έρχονται σε εμάς μέσα από αυτές τις ψηφιακές πλατφόρμες σε επαφή με εμάς και το κάνουν. Ναι, αναζητούν λοιπόν και βρίσκουν. Αυτό που λέγαμε καλύτερα, ότι οι νέοι σαφώς βρίσκονται σε έναν άλλο δρόμο, πιο σύγχρονο σε σχέση με το απόλυτα παραδοσιακό. Αυτός ο σχεδιασμός που θα προσφέρετε, κυρία Ντούλα, στο τέλος του προγράμματος, προϋποθέτει ότι οι αγρότες θα πρέπει να είναι κάπως οργανωμένοι ή κατά μόνας μπορούν να το εφαρμόσουν, ή θα είναι καλύτερα να είναι συγκεντρωμένοι? Ναι, εδώ είναι ένα μόνιμο πρόβλημα που προκύπτει όταν παράγεται επιστημονική γνώση και πρακτική γνώση. Λοιπόν, το αποτέλεσμα σίγουρα ενός επιστημονικού έργου όπως θα είναι αυτό, σίγουρα δεν μπορεί να το πάρει ένας παραγωγός μόνο του και να το εφαρμόσει. Σε ένα βαθμό πιθανόν θα μπορούσε. Ο τελικός σκοπός του έργου, και σε συνεννόηση και με την διαχειριστική αρχή που ελέγχει το έργο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι αυτά τα αποτελέσματα θα πρέπει να περάσουν μέσα στις περιφέρειες. Και οι περιφέρειες, έχοντας συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι για τις παραγωγές τις τοπικές, να ανακοινώσουν αντίστοιχα προγράμματα που θα χρηματοδοτήσουν τους παραγωγούς, και μέσα από τη γνώση αυτή που θα έχουν πάρει θα μπορέσουν οι χρηματοδοτούμενοι, μέσα από προκηρύξεις, επιχορηγήσεις, να μπορέσουν να το κάνουν. Αυτή τη στιγμή είναι στο έργο η περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θα συζητήσουμε και με άλλες περιφέρειες της χώρας και της Κρήτης βεβαίως, αλλά ο στόχος είναι να περάσει μαζικά, να διαχυθεί μέσω των περιφερειών. Ώστε από εκεί και πέρα, ναι, ακριβώς, να περάσει στις ενώσεις, στις ομάδες παραγωγών, στους παραγωγούς. Μιλάμε για συγκεκριμένα προϊόντα, κυρία Ντούλα? Αφορά δηλαδή καλλιέργειες συγκεκριμένες στο πρόγραμμα αυτό που θα προσφέρετε, το λογισμικό που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι αγρότες, η παραγωγή. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι αρκετά δύσκολο εγχείρημα, γιατί σκεφτείτε πόσες διαφορετικές τύπους καλλιεργειών έχουμε και είναι και σημαντικές. Και κάθε μία από αυτές, για να φτάσουμε στο σημείο να τις εντάξουμε σε αυτή τη διαδικασία, θέλει μελέτη. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει με το αμπέλι,
που θα γίνει στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες, αλλά θα περάσει και στην Ελλάδα, είναι λαχανικά και μήλα, που ενδιαφέρουν κυρίως πιο πολύ προς βορρά. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι μέσα η αμπελοκαλλιέργεια. Ναι. Θα θέλαμε σε επόμενο στάδιο την ελιά, αλλά σε αυτή τη φάση, μέχρι τα επόμενα 2 χρόνια, για μας είναι το αμπέλι και τα κυτευτικά, στην ουσία. Το οποίο είναι αρκετά σημαντικά. Ακριβώς. Αρκετά σημαντικά. Ναι, μιλώντας έτσι για την περιφέρεια τη δική μας στην Κρήτη, και το αμπέλι υπάρχει και, και τα κυπευτικά. Η αλήθεια είναι. Πότε λοιπόν ολοκληρώνεται αυτό το πρόγραμμα, κυρία Ντούλα, και για να δούμε και πώς έτσι σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει πρακτικά πια σε εφαρμογή? Το έργο ξεκίνησε 8 Σεπτεμβρίου του 2017. Τώρα είναι τα πρώτα του βήματα. Βέβαια, η δουλειά που έχει γίνει πριν και σε προηγούμενα έργα που είχαμε είναι πολύ μεγάλη και η τεχνογνωσία είναι ικανή ώστε να φτάσουμε σε αποτελέσματα σχετικά γρήγορα. Επίσημα, ολοκληρώνεται σε 2 χρόνια. Όμως, τα 2 χρόνια αυτά, πέραν του επιστημονικού έργου, υπάρχει μια σειρά δράσεων που αφορά συζητήσεις με τις περιφέρειες, ώστε να συνειδητοποιήσουν τι μπορούν ή τι θα ήθελαν από εμάς να τους δώσουμε ως εργαλεία, για να μπορέσουν εύκολα ή πιο εύκολα να περάσει αυτό στους παραγωγούς. Αυτό για μένα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο, γιατί εκεί αυτό είναι το κλειδί. Γιατί αν εμείς παράξουμε κάτι, το παράξουμε και να μείνει στο εργαστήριό μας, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει λόγος. Το σημαντικό λοιπόν είναι αυτό. Θεωρώ ότι μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα έχουμε σημαντικά αποτελέσματα και θα μπορεί να φύγει προς τα έξω. Και επειδή καταλαβαίνουμε ότι τα αποτελέσματα, εφόσον αυτό εφαρμοστεί, θα είναι πολύ σημαντικά και με οικονομικά ωφέλη για τους παραγωγούς, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι και κίνητρο. Να το πούμε έτσι, για να προχωρήσουμε. Βέβαια, και πρέπει να λαμβάνετε υπόψη. Δηλαδή, δεν μπορείς να παράγεις γνώση χωρίς να λάβεις υπόψη σου ότι αυτός που θα την εφαρμόσει ζει από αυτό. Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Βεβαίως. Οπότε, αν δει ότι αλλάζοντας κάτι στον τρόπο που παράγει θα του φέρει μια καλύτερη τιμή, παραδείγματος χάρη, ή θα δει νέες αγορές όπου μπορεί να προωθήσει τα προϊόντα του, νομίζω ότι δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη ότι θα μπορεί να κατευθυνθεί. Υπάρχει και ένας σύνδεσμος εδώ πολύ σημαντικός, που είναι η αγροτοδιατροφική σύμπραξη της περιφέρειας Κρήτης, η οποία είναι πάρα πολύ αναπτυγμένη. Εδώ μπορεί να υπάρξει ένας πάρα πολύ ισχυρός σύνδεσμος και προώθηση των προϊόντων με ετικέτα χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και προβολή των προϊόντων της Κρήτης μέσα από την αγροτοδιατροφική σύμπραξη. Έχει πάρα πολύ σημαντικά βήματα κάνει η περιφέρεια Κρήτης και θα μπορούσε όντως να έχει περισσότερα ωφέλη από άλλες περιφέρειες που ξεκινάνε τώρα αυτές τις δραστηριότητες. Γιατί αυτό που είπατε έχει κερδίσει, έχει έτοιμες δομές που μπορούν να εφαρμόσουν πολύ πιο γρήγορα αυτό που θα τους δώσετε, που θα τους προτείνετε εσείς. Εμείς ευχηθούμε καλή συνέχεια, κυρία Ντούλα. Να είστε καλά. Στην έρευνά πολύ. Σας και στα δεδομένα σας και στα αποτελέσματά σας, και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, γιατί είναι καλά, σημαντικό να διαχέεται η πληροφόρηση και να την παίρνουν άνθρωποι που τους αφορά. Αλλά να σας πω κάτι, και εμείς να σκεφτούμε, που δεν είμαστε αγρότες, ότι αυτό που είπατε, παραδείγματος χάρη με το νερό, τα λέγαμε χθες και με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Κουκιαδάκη, με αφορμή το φράγμα εδώ της Πλακιώτισσας και την ανομβρία που έχουμε, ότι και στην αυλή μας ακόμα αφήνουμε το νερό να τρέχει έτσι, χωρίς να το λογαριάζουμε. Ότι ακόμα και στον κήπο του σπιτιού μας, χωρίς να έχουμε αυτό το λογισμικό και όλη αυτή την εξειδικευμένη πληροφόρηση που εσείς θα μας δώσετε, αλλά ακούγοντας τέτοιες ειδήσεις, μπορούμε να σκεφτούμε πράγματα που θα βοηθήσουν και το περιβάλλον, ακόμα και στην αυλή μας. Ακριβώς. Και όχι... Το να μετατρέπεις το πόσιμο νερό σε νερό άχρηστο, στην ουσία, Είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να το σκεφτεί έτσι. Δηλαδή, το πόσιμο φρέσκο νερό που μπορείς να το. Άλλοι δεν έχουν καν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, να το μετατρέπει σε άχρηστο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να μπει προφανώς μέσα στο σπίτι μας και στα παιδιά μας ακόμα να το στομάζει. Δεν μπορεί να ανοίγει τη βρύση και να χαλάς το πόσιμο νερό χωρίς λόγο. Ναι, ακριβώς, ότι από τέτοιες ειδήσεις που είναι γενικότερες και μπορεί να ακούγονται εξειδικευμένες, δηλαδή να αφορούν αγρότες στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορούν όμως να μας δώσουν κάποιες ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε κι εμείς
κάποια πράγματα πολύ μικρότερης κλίμακας, έτσι, στη δική μας μικρό κλίμακα. Το οποίο όμως είναι σημαντικά γιατί είναι πολλά μικρά. Είναι αυτό. Πολλά μικρά τα οποία μαζί γίνονται μεγάλα. Αυτό. Το αποτέλεσμα είναι μεγάλο. Αυτό ακριβώς, ότι πολλά μικρά κάνουν κάτι μεγάλο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ και εμείς. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.